Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε σημαντική ζήτηση, κάτι που οδήγησε σε πλατφόρμες μάθησης για να προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Όπως μας ανέφερε η σχολική σύμβουλος του ΠΕΚΕ Σιπήρου, Κλεοπάτρα Βασιλείου, υπήρχαν και αρκετά θετικά από όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία που κληθήκαμε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Φυσικά παίρνει θετικά, οτιδήποτε και να συμβεί, ο κάθε άνθρωπος παίρνει θετικά και έτσι θα πρέπει να αξιολογούμε τα πράγματα, νομίζω, στη ζωή. Γι' αυτό που συνέβη δεν ήταν κανείς έτοιμος, ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε η εκπαιδευτική κοινότητα, ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές φυσικά. Νομίζω όμως ότι ανταπεξήλθαμε πολύ καλά σε αυτό το θέμα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο τελικά, πώς θα τα καταφέρουμε όλον αυτόν τον καιρό που αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο σπίτι και να λειτουργήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτό που λειτουργεί το σχολείο. Νομίζω λοιπόν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα ανταπεξήλθε πολύ καλά, μιλάω για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως, αν και τα δείγματα δείχνουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν ως προς αυτή την κατεύθυνση και ακόμα και αυτοί που δεν είχαν ιδιαίτερη σχέση με τους υπολογιστές, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό το θέμα προϋποθέτει κάποια δεδομένα, όπως είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Τα σχολεία βοήθησαν πάρα πολύ ως προς αυτό το κομμάτι. Οι εκπαιδευτικοί έμαθαν. Εμείς οι συντονιστές στην πλειονότητά μας κάναμε πολλές επιμορφώσεις. Εγώ έκανα 8 εβδομάδες τηλεδιασκέψεις, νομίζω όλο αυτό το διάστημα που είμαστε μέσα. Ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά πράγματα και το ζητούμενο ήταν πώς θα μάθουμε τις πλατφόρμες, όλοι μας. Από την εκπαιδευτική κοινότητα μέχρι τους μαθητές και τους γονείς που ήταν στο σπίτι. Νομίζω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα και αυτό φαίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου τα παιδιά έχουν ξαναγυρίσει στο σχολείο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 90% και το ότι οι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν κρατήσει κάποια πράγματα λόγω συνθήκων και λόγω δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας, έχουν κρατήσει λοιπόν κάποια πράγματα από την εξαποστάσεως εκπαίδευση που αφορά σε επίπεδο ασκήσεων. Δηλαδή, γίνεται το μάθημα στην τάξη. Για τα παιδιά που λείπουν, συνεχίζουν να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πολλοί εκπαιδευτικοί τις ασκήσεις τους, αντί να τις κάνουν στο σχολείο και να έχουν την άμεση επαφή με τους μαθητές, τις κάνουν μέσω πλατφόρμας. Η κυρία Βασιλείου αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η γνώμη μου είναι η εξής. Αν εξαιρέσουμε τον αριθμό των μαθητών, ο οποίος μεγαλώνει, δηλαδή από 23 φτάνουμε στα 25. Όλο το υπόλοιπο νομοσχέδιο είναι η εκπαιδευτική πολιτική του κόμματος που εκπροσωπεί η κυβέρνησή μας. Έτσι. Το κακό βέβαια είναι στην Ελλάδα ότι έχουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, πολλά νομοσχέδια και αυτό δεν ξέρω κατά πόσον βοηθάει το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, παρόλο που έχετε ακούσει όλοι σας για τον παιδαγωγικό σύμβουλο, για τον επόπτη νομού και τον επόπτη περιφέρειας, έχουν ρόλο. Μάλιστα, το Σεπτέμβριο θα αναλάβουμε τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μονάδας. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε καινούργια δεδομένα, εξακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας να μας κρατάει ως θεσμό. Και έχουμε αναλάβει ένα κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, έτσι όπως φαίνεται, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο. Υπάρχουν καινούργια πράγματα, όπως τα αγγλικά στον υπηαγωγείο, που θα λειτουργήσουν πιλωτικά. Έχουμε τα πρότυπα, τα πειραματικά σχολεία. Τι να σας πω τώρα, η αξιολόγηση έρχεται, αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου. Αυτό δεν είναι και λίγο δικό? Έχουμε την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας την έχουμε ξαναζήσει, πάλι με την ίδια κυβέρνηση, όπου υπήρχε μια πλατφόρμα που μπορούσαμε να μπαίνουμε στα σχολεία και να γράφουμε κάποια πράγματα. Εδώ τώρα μπαίνει και ο εσωτερικός κανονισμός, δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας στηρίζεται στο νόμο το δικό μας, το 45-47, αυτόν που αφορούσε τα ΠΚΕΣ, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Το κρατάει αυτό το κομμάτι, τον εσωτερικό κανονισμό και δεν σας κρύβω ότι στην επιμόρφωση του Σεπτεμβρίου υπήρξαν μια ομάδα, υπήρξαμε μάλλον, γιατί ήμουν σε αυτό το κομμάτι, που κάναμε επιμόρφωση στον εσωτερικό κανονισμό, θέτοντας κάποια όρια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του σχολείου, όπου θα πρέπει όλοι να ενημερωθούν, και οι φορείς, και οι γονείς, και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Κυρία Βασιλείου, αυτό δεν είναι ένα θετικό κομμάτι? Ναι, θέλω να πω για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να στηριχτούμε στον εσωτερικό κανονισμό και στον προγραμματισμό, στον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής μονάδας. Αυτό όμως δεν είναι αξιολόγηση με αυτή την έννοια που την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν αξιολογείται κανείς. Θέτουμε κάποιες προδιαγραφές
Κάναμε μια διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία είναι ουσιαστικά αποτίμηση αν αυτά που έχω θέσει ως ζητούμενα μπορούν να γίνουν δεδομένα κατά τη διάρκεια του έτους. Και στο τέλος κάνουμε και μια αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τι κρατάμε και τι αφήνουμε, τι διορθώνουμε. Δεν είναι όλα τέλεια. Και αυτά όλα που προσδοκούμε ότι θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μην γίνουν. Γιατί μιλάμε για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος αποτελείται από το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, που πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τέλος, η κυρία Βασιλείου έκανε σχόλιο για ένα ζήτημα που είχε και έχει απασχολήσει τον εκπαιδευτικό κλάδο, που είναι η κάμερα στις αίθουσες διδασκαλίας. Καταρχήν, το live streaming είναι μια διαδικασία προαιρετική. Το άλλαξε το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιρρύπτονται ευθύνες υλοποίησης στους εκπαιδευτικούς. Είναι προαιρετική, ναι, μεν, αλλά αυτό που λέω ισχύει. Όμως, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι το live streaming δεν έχει καμία σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δεν έχει κανένα επιστημονικό και κανένα παιδαγωγικό υπόβαθρο. Γιατί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται σε επιστημονικά και παιδαγωγικά δεδομένα. Ακολουθείται μια διαδικασία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ξεκίνησε από την τριτοβάθμια και άργησε και πάρα πολύ να στηθεί. Έτσι, σε σχέση με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που θα έπρεπε μέσα σε 3 εβδομάδες να στήσουν ολόκληρη πλατφόρμα και μαθήματα μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Όπου και το Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, δεν ήταν έτοιμο για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, το ότι δεν έχει καμία επιστημονικότητα είναι αυτό που ουσιαστικά άρει την ίδια την διαδικασία, θεωρώ. Η ΔΟΕ έχει προχωρήσει σε ένα πρακτικό που πολλά σχολεία έχουν υπογράψει, όπου δεν δέχονται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν αυτό το πράγμα, για τον απλούστατο λόγο του ότι πέρα από τη σχέση και πέρα από όλα αυτά που έχουν υποθεί, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταθούμε σε ένα, ότι ο εκπαιδευτικός τραβάει τον εαυτό του, αλλά όταν ο μαθητής μπει μέσα στο πλάνο, θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία. Φεύγει ο μαθητής από το πλάνο, συνεχίζει τη διαδικασία. Ξανάρχεται ο μαθητής στο πλάνο, ξανασταματάει τη διαδικασία. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συμβεί σε μια τάξη. Να μην να αναφέρω τα δεδομένα που υπάρχουν στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία, στα γυμνάσια. Έχουν οι τάξεις του δημόσιου σχολείου ίντερνετ. Εδώ προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με το Δήμο από πέρυσι που τοποθετηθήκαμε 2 χρόνια τώρα για το πώς θα καταφέρουμε να έχουν τα γυμναστήρια των σχολείων και οι αίθουσες εκδηλώσεων ίντερνετ για να μπορούμε να κάνουμε επιμορφώσεις, γιατί χρειαζόμαστε διαδίκτυο και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι αδύνατο να συμβεί. Όμως, σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που έχουν μαθητές που δεν έρχονται στο σχολείο, ας είναι λίγοι, ας είναι και ένα σε μια τάξη, συνεχίζουν να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε με τον σύγχρονο, είτε με τον ασύγχρονο τρόπο. Και αυτό νομίζω ότι είναι τελικά η ειδοποιώς διαφορά. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα δεδομένο με επιστημονικό υπόβαθρο. Το live streaming με αυτόν τον τρόπο που τίθεται δεν είναι.